ένα χρόνο περίπου είχατε κάνει μια ανάλογη σύσκεψη. Δεν είχε προχωρήσει όμως τότε η διαδικασία των διαγωνισμών. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα? Υπάρχει καταρχάς μια προτεραιότητα από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, και η κατεύθυνση του Υπουργείου είναι να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες. Το δεύτερο είναι ότι με την καταγραφή που κάνουμε σήμερα, οι Δήμοι είναι σε μια μεγάλη ετοιμότητα και από 25 περίπου Ιουλίου μέχρι 4 Σεπτεμβρίου θα είναι στον αέρα οι προκηρύξεις από όλους τους Δήμους. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να μην χάσουμε αυτή την περίοδο και να γίνουν οι κατάλληλες, αν θέλετε, συζητήσεις σε πάρα πολλά επίπεδα, έτσι ώστε να συμμετέχουν και τα ΚΤΕΛ και τα ταξί σε όλη αυτή την προσπάθεια και τα λεωφορεία τα οποία διαθέτουν και οι Δήμοι ορισμένοι από μόνοι τους. Πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο σχέδιο επεξεργασμένο από τον κάθε Δήμο σε περίπτωση που ο κάθε διαγωνισμός δημιουργήσει τα οποία προβλήματα. Αυτό που διεφάνει από τη συζήτηση είναι ότι ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης δεν θέλει να απεμπολίσει την αρμοδιότητα την οποία ο ίδιος ο νόμος του δίνει πλην ενός Δήμου, και νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει φέτος οπωσδήποτε οι Δήμοι να κάνουν τα δύνατα δυνατά έτσι ώστε να διασφαλίσουν την μεταφορά αυτή των μαθητών. Ένα τρίτο θέμα που ετέθη είναι ότι η συνοδοί είναι ένα επιπλέον κόστος και αυτό δεν θέλουν να το επιμεριστούν αυτοί οι οποίοι θα κάνουν και την μεταφορά ή οι οποίοι κάνουν. Εκεί υπάρχουν κάποιες λύσεις, θα μεταφερθούν προς το Υπουργείο έτσι ώστε να διασφαλιστεί και ένα κονδύλι για τους συνοδούς, και η πρόταση είναι να είναι ξεχωριστό. Περίπου στα οικονομικά επίπεδα με τα περσινά είναι τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρη εικόνα διότι συντάσσονται οι προϋπολογισμοί και τα ποσά από τους Δήμους, αλλά με τις προκηρύξεις που θα βγουν στον αέρα θα γίνει και η καταγραφή των ποσών. Νομίζω όμως ότι πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή παρακολούθηση του όλου θέματος, διότι θα ήταν κακό για την ίδια την κοινωνία το Σεπτέμβριο να μην έχουν υπογραφεί συμβάσεις και να έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Οι Δήμοι είναι σε μια συνεχή συζήτηση είτε με επαγγελματίες, είτε με τα ταξί, είτε με ΚΤΕΛ, είτε με διαφόρους που νομίζω ότι έχουν κάνει μια καλύτερη προετοιμασία σε αυτό το επίπεδο. Και από την άλλη δεν θέλουν, όπως σας είπα, να απεμπολίσουν οι ίδιοι την αρμοδιότητα αυτή. Άρα ας είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι σε σχέση με πέρσι. Και επειδή η φτώχεια φέρνει γκρίνια, θα υπάρχει μια ενιαία τιμολογιακή πολιτική στα βασικά κομμάτια της από τους Δήμους, ή θα δούμε κάποιους Δήμους να προχωράνε οι διαγωνισμοί επειδή ίσως είναι συμφερότεροι ενώ σε κάποιους άλλους όχι? Όχι, γιατί τα κοστολόγια είναι τα ίδια για όλη την περιφέρεια και νομίζω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πλην ελαχίστων περιπτώσεων ή εξαιρέσεων που μπορεί να υπάρχουν κάποιες κατηγορίες παιδιών. Κατά πόσο πιστεύετε ότι θα μπορέσουν αυτή τη φορά οι Δήμοι με τα όσα έχετε ακούσει και εσείς μέσα να υλοποιήσουν το έργο της μεταφοράς? Να είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε κάθε χρόνο ανάμεσα στη διαδικασία της λήξης σχολικής χρονίας και την έναρξη νέας σχολικής χρονίας που είναι στις 11 Σεπτέμβρη. Ένα από αυτά είναι η μεταφορά των μαθητών. Θέλω να πιστεύω ότι από πέρυσι μέχρι φέτο υπάρχει περισσότερη εμπειρία, περισσότερη τεχνογνωσία. Φαίνεται και αυτό από τις καταθέσεις που γίνονται μέσα από τους αντιδημάρχους. Υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση της όλης διαδικασίας των διαγωνισμών. Πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξο ότι είναι θετικό το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας. Θα είμαστε σε μια καθημερινή επαφή με όλους τους δημάρχους. Συνοηθήκαμε τον Γενικό Γραμματέα. Πιστεύω να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος και να μην έχουν προβλήματα από την έναρξη των μαθημάτων που ξεκινάνε, όπως είπαμε, το αρχές του Σεπτέμβρη. Πότε περιμένετε ότι θα έχετε έτσι ολοκληρωμένη? Φαίνεται από τα χρονοδιαγράμματα που βάζουν οι Δήμοι ότι μέχρι 3 με 5 του Σεπτέμβρη θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αυτές. Βάσει και του τι προβλέπετε από την κείμενη νομοθεσία.